Διάσημο φεστιβάλ της. Εκεί βρίσκεται ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος που παρακολουθεί τις προβολές στη Μόστρα. Όμως σήμερα, Αλέξανδρε, θα επικεντρωθούμε σε δύο κυρίες που τις συνδέουν οι ρόλοι δύο σημαντικών ηγετικών μορφών της Βρετανίας. Η Έλεν Μίρεν πήρε το Όσκαρ για την ερμηνεία της ως Βασίλισσα Ελισάβετ και η Τζούντι Ντένς ήταν υποψήφια ως Βασίλισσα Βικτωρία. Ως Βασίλισσα Βικτωρία επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με τη καινούργια ταινία που λέγεται Βικτωρία και Αμπτούλ, η οποία σύντομα θα κάνει και πρεμιέρα στους ελληνικούς κινηματογράφους μέσα στο μήνα Σεπτέμβρη. Βρέθηκαν λοιπόν και οι δύο εδώ στο φεστιβάλ για να παρουσιάσουν δύο ταινίες που ενώ είναι διαφορετικές, συνδέονται ουσιαστικά με το βασικότερο θέμα, την ανάγκη των ανθρώπων όταν είναι σε μεγάλη ηλικία να κάνουν σημαντικές αλλαγές στη ζωή τους. Οι ταινίες συγκίνησαν ιδιαίτερα στις προβολές τους. Ο Στίβεν Φρέις, μάλιστα, ο οποίος ουσιαστικά συνδέει αυτές τις δύο γυναίκες, αφού έχει σκηνοθετήσει την Τζούντι στην καινούργια της ταινία, αυτή που προβλήθηκε εδώ στη Βενετία, και την Έλεν Μίρεν στην παλαιότερη ταινία για την οποία πήρε και Όσκαρ καλύτερης ερμηνείας, θα είναι εδώ πέρα σε περίπου μια μισή ώρα. Από τώρα θα πάρει και ένα πολύ σημαντικό τιμητικό βραβείο για την συνολική πορεία και καριέρα του. Πάμε να δούμε τι σου είπαν οι δύο μεγάλες κυρίες. Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πολύ. Cantankerous, greedy, fat. I am perhaps disagreeably attached to power, but I am anything but insane. So for me it was a question of taking that bit of history on and learning more about a really, well, I think a remarkable person. Really remarkable. You are a servant no longer. You will teach me Urdu and the Quran. Upset the order of everything. Drop this Indian peasant, or we will have you certified insane. Treason! Treason! You always get very nice costumes when you're and you usually get quite a lot of lines. Or if you don't get a lot of lines, you have very few lines, but everybody looks at you. So it's you know, they're always very good roles, Queens. I don't believe you. On a motorcycle without a helmet. And who was that guy? Go to hell. You'll be with me in the handbasket, missus.